Η Ολυμπία Οδός χωρίς το τμήμα Πάτρα Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα δεν είναι Ολυμπία Οδός. Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την πορεία του έργου της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου της Πατρών Πύργου. Τελευταίες πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών αναφέρουν πως οι 5 από τις 8 εργολαβίες του Πάτρα Πύργος πήραν το πράσινο φως για την ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων και οι συμβάσεις αυτών οδεύουν προς το ελεγκτικό συνέδριο. Η μη εργολαβία, ωστόσο, αφορά την εταιρεία ΤΟΞΟ της Ομάδα Κατασκευών Κοινοπραξία Εταιρεών του Ομίλου Καλογρίτσα. Την εταιρεία που, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, θα έβλεπε την έξοδο από τις 4 πρώτες εργολαβίες του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση ως ενιαίο έργο. Το έργο δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν είναι συμβασιοποιημένες και οι 8 εργολαβίες ώστε να ξεκινήσει ταυτόχρονα. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα που μιλάμε εκκρεμότητες και υπάρχουν ακόμη και σήμερα που μιλάμε και πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα. Θέλουμε δηλαδή να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Είναι προβλήματα που είναι δύσκολα στην επίλυσή τους. Είναι θέματα που μας πάνε πάλι ακόμη πίσω στην κατασκευή του έργου ή έχουν ξεπεραστεί μια σειρά προβλήματα και να ξέρουμε καλύτερα ένα χρονοδιάγραμμα επίσημο από την κυβέρνηση για το τι θα γίνει από εδώ και μετά για το έργο. Το τοπίο παραμένει θολό, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα να μεταβαίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Υπουργό και να λάβει απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Θέλουμε, και αυτό ζήτησα από τον Υπουργό, να υπάρχει μια συνάντηση κορυφής σε επίπεδο Υπουργείου και να συζητήσουμε όλες τις εκκρεμότητες από το Πάτρα Πύργος. Να δούμε πού βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ποιοι φάκελοι έχουν πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Πού υπάρχουν προβλήματα. Εμείς θέλουμε το έργο. Και το έργο το θέλαμε από χθες, όχι αύριο. Θέλουμε το έργο. Γιατί για μας το έργο έχει ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία για όλη την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ο Υπουργός απεδέχτη το αίτημά μας και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση στην Αθήνα. Δευτέρα θα έχουμε το χρόνο και την ώρα της συνάντησης, αλλά και ποιοι θα συμμετέχουν. Στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες το θέμα πηγαίνει με ερώτηση του βουλευτή Ηλίας Γιάννη Κουτσούκου στη Βουλή. Θα σε ενημερώνω ότι μόλις ανοίξει η Βουλή, κοινοβουλευτικά θα επαναφέρω το θέμα υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων.